Τέλει, τι φτιάχνεις εκεί πέρα? Τι φτιάχνω? Τι ζωγραφίζεις? Την πινακίδα μας. Για να τη δω λίγο, δείξτε λίγο. Για τις γυναικείες τουαλέτες. Γυναικείες τουαλέτες? Ναι. Για τις μάγισσες. Είσαι τέλειο στο επίθετο. Σε ίσεις. Σε ίσεις. Είσαι ιδιοκτήτης και... Και σχεδιαστής και κατασκευαστής και απ' όλα. Όλα, απ' όλα. Απ' όλα. Θες να μας πεις λίγα λόγια για την έμπνευση που είχες εδώ για το μαγαζί? Έμπνευση... δεν υπήρχε έμπνευση. Το μαγαζί μπαίνεις μέσα και φτιάχνεις. Ξεκινάς και φτιάχνεις. Ούτε σχέδια χρειάζεσαι, ούτε μελέτες, ούτε τίποτα. Αν θες να θεωρήσεις καλός κατασκευαστής και διακοσμητής, αυτό είναι. Χρειάζεσαι σχέδια, εννοείται. Δηλαδή αναλόγως στη διάθεση της μέρας, ας πούμε, πήγαινε το σχέδιο, πώς... Της μέρας. Της ώρας. Αυτό εδώ πέρα το μαγαζί, όνειρο ζωής ήταν. Τόσα χρόνια αυτή τη δουλειά κάνουμε. Φτιάχνουμε μαγαζιά, διακοσμούμε. Όταν ήρθε να κάνουμε το δικό μας, μπορούσε να κάνεις τίποτα λιγότερο και να ταιριάξεις και στα γούστα. Τον φίλο μας τον. Του συνεργάτη σου. Τον φίλο μας τον Γιάννη. Τον Γιάννη τον. Γιάννη τον Λιάκη. Λιάκη. Δέσαμε, πολύ δέσαμε. Έτσι. 2 μήνες δεν διαφωνήσαμε πουθενά. Πόσα χρόνια δουλεύεις σαν διακοσμητής? Διακοσμητής από το 96. Από το 96. Και κατασκευαστής από πιο νωρίς. Ωραίος. Δηλαδή το έχεις στο μυαλό σου τόσα χρόνια το μαγαζί? Έπλα τώρα αυτά τραπέζια τέτοια, αυτά τα έχω τουλάχιστον 4-5 χρόνια φτιαγμένα. Απλώς περίμενες την κατάλληλη ευκαιρία. Τα ζητήσαν πολύ να τα αγοράσουν, δεν τα έδωσα. Τα λυπόμουν. Ναι, μήπως είναι σαν εκκλησιακό χώρο. Εννοείται. Λες και το είχες μέσα, το ήξερα, ότι θα τα βάζεις στο δικό σου χώρο, ας πούμε. Ενώ υπήρχαν άνθρωποι να τα αγοράσουν, εσύ τα κρατούσες. Λες και ήξερες ότι θα τα βάλεις στο δικό σου μαγαζί. Έτσι. Είναι κάποια πράγματα που τα προστατεύεις και λες... Δεν θες να δώσεις, δένεσαι, ας πούμε, ναι, δένεσαι συναισθηματικά και... Μάλλον ήρθε η ώρα, έκατσε κουτί. 80% από αυτά που κάναμε υπήρχαν, ήταν όλα έτοιμα. Οπότε ωραία. Και δέσανε. Μια χαρά. Πάλι, αν το 80 ήταν έτοιμα, τα 10 ήταν πράγματα τα οποία ανακατασκευαστήκανε και με τεχνοτροπίες πολλές, ας πούμε. Αυτό που είπαμε, μπήκες μέσα και τα υπόλοιπα βγήκαν εδώ. Τη βάση, την ύχη, τα έπιπλά σου αυτά, όλα τα υπόλοιπα. Χέρια να έχεις. Όλα γίνονται εδώ. Και όλο το μαγαζί είναι στο χέρι φτιαγμένο. Όλα είναι χειροποίητα, όλα τα πάντα. Τα πάντα, από φωτιστικά τα μέχρι πάντα. Δεκόρ, μέχρι τα πάντα. Έπιπλα, όλα. Διακοσμητικά, όλα. Υπάρχουν... Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι σπάνια βρίσκεις έτσι μαγαζί με τέτοιο ύφος. Μέχρι και τα γκρεμίσματα από τον τοίχο που ενώσαμε ήταν 2 χώροι, μέχρι και τα γκρεμίσματα τα εκμεταλλευτήκαμε. Γι' αυτό και βγήκε πολύ ωραία από εκεί. Α, ήταν 2 μαγαζιά. Ήταν 2 χώροι και ενώθηκαν. Το αρχικό του σχέδιο που είχαμε όταν ξεκινήσαμε δεν έχει καμία σχέση με το αποτέλεσμα. Καμία όμως. Καμία. Διαφορετικό μαγαζί. Είναι βασικά πώς θα σου έρθει η έμπνευση εκείνη τη στιγμή. Έτσι. Ότι βλέπεις κάποια οραματίζεις. Το αποτέλεσμα έτσι βγαίνει. Μπορώ να γίνω διακοσμητής, να κάτσω στον υπολογιστή, να βγάλω ένα σχέδιο, να κλέψω και 20 ιδέες από αλλού το Pinterest, να τις ενώσω και να βγάλω ένα μαγαζί που θα είναι πάλι ωραίο. Ναι. Αυτό δεν θα γίνει όμως. Είναι μοναδικό πλέον. Αυτό δεν μπορούσε να το σχεδιάσει από την αρχή. Ναι. Όλα αυτά. Δεν γινόταν. Δηλαδή ξεκινούσε από ένα πράγμα και μετά που κατέληγες δεν το ήξερες ούτε ο ίδιος, έτσι. Ξεκινήσαμε με τη διαρρύθμιση, που θα πάει η τουαλέτα, που θα πάει το μπαρ, που θα πάει το σαλόνι. Και μετά όλα τα άλλα βγήκαν εδώ μέσα. Έχει πέσει πολύ ξενύχτη εδώ. Μια χαρά. Ατελείωτος ο ίδιος. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ
Και εμείς ευχαριστούμε. Καλές δουλειές. Να είστε καλά. Και καλή αρχή. Να είστε καλά. Να είστε καλά.